Γιώργο μου αγαπημένε, καλησπέρα Χρήστα Θεέ μου. Αλλά ήθελα να πω μια ευκαιρία να πούμε έτσι λίγο διαζώσεις πριν το μεγάλο ραντεβού στο Σίγμα, για να σου πω πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μαθαίνω ότι έχουμε ένα νέο παρουσιαστή πρώτα στον Όμιλο. τον οποίο έχεις βαφτίσει εσύ, είσαι ο νός. Τι παρουσιαστής εγώ τράμε. Πριν το δεύτερο edition, παράγω λίγο για να φεύγει. Λοιπόν, επέτρεψε μου να πω το εξής. Καταρχάς, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε σένα που ανταποκρίθηκες με τόσο μεγάλη χαρά σε αυτό το εγχείρημα που κάνουμε για να στηρίξουμε τον αντικαρκυνικό σύνδεσμο. Ως Όμιλος έχουμε τεράστια ευαισθησία γύρω από τα ζητήματα του καρκίνου και την ανάγκη αντιμετώπισης του. Ο αντικαρκυνικός, όπως ξέρεις, κάνει μια καταπληκτική δουλειά, ένα θεάρεστο έργο. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή είπαμε πάμε να σας βοηθήσουμε. Και σε αυτό το πάμε είμαι πολύ χαρούμενος που ανταποκρίθηκες εσύ πρώτα και βέβαια και η τεράστια Νατάσα Θεοδωρίδου. Μέσω λοιπόν της συνομιλίας μας, θέλω να ευχαριστήσω και αυτή. Και επίσης να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Λίτολ που και αυτή ήρθε και έτσι έδωσε το γλυκό και κάναμε ό,τι οι τηλεθεατές θα δουν την Πέμπτο βράδυ αμέσως μετά το δεύτερο. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Εγώ ευχαριστώ. Να ξέρεις ότι όταν μου έγινε η πρόταση αποδέχτηκα αμέσως. Αν και είχα λίγο άγχος να ξέρεις πώς θα τα πάω στο παρουσιαστής. Αλλά μπήκα ένα το δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστα το Τσουρούλη και πήρα μαθήματα. το μόνο σου θα περάσουμε όμορφα. Ευχαριστώ και εγώ είμαστε από την καρδιά μου και εσένα και τον Όμιλο και ένα τεράστιο μπράβο για όλο αυτό που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Θα μας δώσει έτσι ένα κάποιο κάτι της από το τι θα παρακολουθήσουμε την Πέμπτη το βράδυ λίγο μετά τις 9. Κοίτα, ο σκοπός είναι ιερός. Η Νατάσα θα μας διασκεδάσει με τις τεράστιες επιτυχίες της. Θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα κάνουμε την εισφορά μας όλοι, ό,τι μπορεί ο καθένας, σε αυτόν τον ιερό σκοπό. Γιατί ακριβώς θέλαμε και μοιραστήκαμε ακριβώς την ίδια σκέψη, να δημιουργήσουμε μια βραδιά αγάπης. Ακριβώς. Με δύο καταπληκτικούς καλλιτέχνες που η αγάπη βγαίνει και από τα τραγούδια τους και από τη συμπεριφορά τους και από τα μάτια τους και από το ύφος τους. Γιατί μόνο με την αγάπη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο, τον κρατάμε, τον κοιτάμε απέναντι, έτσι, τον κοιτάμε στα μάτια, δεν τον φοβόμαστε, τον αντιμετωπίζουμε και είμαστε πλάι-πλάι. Ακριβώς. Μόνο έτσι. Όλοι μαζί μπορούμε, βραδιά αγάπης, το Σίγμα, 17 του μηνός. Τι ώρα? Έτσι. Και πια ο κόσμος ξέρει τον τρόπο, είναι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί, γιατί και το κάθε ευρώ που θα δοθεί εκείνο το βράδυ, έχει τεράστια σημασία. Εννοείται. Στις 9 το Σίγμα. Σας περιμένουμε όλους. Τε φιλώ και σ' αγαπώ πολύ. Φιλιά πολλά.